μέσα. Γάμο την τρέλα μου επιτέλους. Ορίστε, φεύγω. Πού πας, στο Μέγαρο Μουσικής? Όχι, στο Φιλοπάπου. Πού σε, εκεί πέρα βγάλε και κανένα καπέλο μπροστά σου. Περνάνε διάφοροι τουρίστες. Θα χεστεί στο τάλιρο, άκουμε που σου λέω. Βγάζε συχτήρα από εκεί, άσχεται. Γελάει. Βεβαίως, βεβαίως, χαίρετε. Καλημέρα σας. Ήρθαμε, κυρία Νικολάου. Από εδώ ο κύριος Πελοπίδας που σας έλεγα. Πελοπίδας, κίτσουλας, κτηνοτρόφος και ζωέμπορος. Ξενοφών Νικολάου, διευθυντής του Μελάθρου. Χαίρο πολύ. Παρομοίως. Και από εδώ η Δεσποινή Τούλα. Τούλα. Τούλας και το. Α. Η Τούλα, ρε Φώτα, δεν την ξέρεις τη Τούλα. Τραγουδάει στο Ντόπερμαν, στην Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας δεξιά. Α, πώς, την έχω ακουστά. Πώς, μεγάλη φίρμα μες τη νύχτα η Τούλα. Αιδών. Δεν κάθεστε. Τούλα. Πάρκαρε. Θα πάρετε κάτι? Άσε, δεν χρειάζεται, ρε μάγκα, μόλις αφουρώσαμε. Κύριε Νικολάου, σκεφτήκατε την πρόταση του κυρίου Πελοπίδα? Ναι, τη σκέφτηκα, αλλά ξέρετε ο συνέτερός μου. Λοιπόν, Φώτα, μια στιγμή. Επειδή εγώ την χάνει να μείνει με ψιλικατζής, σου δίνω τα διπλά. Δηλαδή? 5 εκατομμύρια αέρα μπανά για το μαγαζί, 1 εκατομμυριάκι για πάρτι σου στο έτσι και 30% μέτοχο στο κανάλι, είσαι. Ναι, αλλά εγώ δεν. Αχ, κύριε Νικολάου μου, δεχτείτε να εισπράξω κι εγώ επιτέλους τα ενίκια που μου χρωστάτε. Ναι. Όταν λέτε δηλαδή 30% μέτοχο στο κανάλι, τι πόστο θα έχω να πούμε εγώ? Γενικός δερβέναγας. Εγώ ζώα έχω, Φώτα μου. Δεν ξέρω από τηλεόραση και κανάλια. Εσύ να πούμε που είσαι της κουλτούρας, θα ξηγέσαι να κάνεις το κουμάντο στο μαγαζί. Α! Φτύ στην τσίχλα, μωρή. Σάκω και το εκατομμυριάκι σου για να κάνεις παιχνίδι. Να σας δώσω μια αναπόδειξη. Δεν χρειάζεται να μη σκοτώνεσαι. Τον Πελοπίδα κανείς δεν το γέλασε. Ετοίμασε εσύ τα συμβόλαια και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Θα το φροντίσω αμέσως. Ελπίζω να πιστεί και ο κύριος Δημητρέας. Αφήστε το πάνω μου. Κονίσου, Τούλα, φύγαμε. Γεια σου ρε Φόντα, διευθυντάρα. À tout à l'heure, κύριε Νικολάου, à tout à l'heure. Αναστατώνομαι, όλα τα παρατάω και ξεσηκώνομαι. Αλανιάρης, ωραίος. Τρέχοντας ήρθα. Τι έπαθες και έκανες αμπαλαδί από τηλέφωνο μου, λες? Άστα που να στα λέω, αλλά πάμε στην κουζίνα μαγειρεύω. Λέγε βρε Στάσα, λέγε, θα με σκάσεις. Ο Φόντας, παιδί μου, ο Φόντας. Τι έκανε πάλι ο Φόντας? Έγινε διευθυντής σε τηλεοπτικό κανάλι. Σε ποιο απ' όλα? Σε ένα καινούριο, δεν το ξέρεις, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Με βοηθάς με τα κρεμμύδια να τελειώνουμε. Και τι ξέρει ο Φόντας από τέτοια πράγματα? Α, μην το λες, δεν έχεις δίκιο, Νανά. Έχει προσόντα ο Φόντας. Μην βλέπεις που έφαγε τη ζωή του στο δημόσιο. Εσένα δεν θα σου δώσει καμιά εκπομπή? Να, γι' αυτό σε φώναξα, βρε Νανά μου, να μου δώσεις καμιά ιδέα. Λοιπόν, θα κάνεις μια εκπομπή για τη γυναίκα του αύριο. Και τι δηλαδή, θα βγω και θα λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι? Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Γιατί? Οι άλλες που μπορούν καλύτερες είναι. Και τι θέλεις, να περάσεις τη ζωή σου μέσα σε μια κουζίνα κλαίγοντας τη μοίρα σου? Όχι, βέβαια. Τι έγινε, κύριε Παγκανίνη, πώς πήγε η πρόβα? Πρόβα, εκεί έπρεπε να σε έχω, ρε. Χαμός έγινε στο Φιλοπάπου. Να ο κόσμος. Με ακούγανε με δέος. Στο τέλος, βέβαια, περιττό να σου πω, με αποθέωσαν. Σου ρίξαν και κανένα φράγκο? Τι να σου πω, καημένε μου. Φταίω εγώ που σου μιλάω για τέχνη. Που πας, έλα εδώ να υπογράψεις. Τι να υπογράψω? Είναι για τα ενίκια τσακατοβλήδου μου, ρε. Κανόνισα να μας τα πληρώνει άλλος. Έλα βρε Θεοφού, αν είναι δυνατόν. Καλά είσαι, μάγασα. Σε παραδέχομαι. Είναι η στριπλούν, υπέγραψε και εδώ. Εδώ. Και αυτό εδώ. Αυτό είναι δικό σου, μπορείς να το κρατήσεις. Μάλιστα. Πελοπίδας, κίτσουλας, ζωέμπορος, κτηνοτρόφος. Μάλιστα. Και με τι αντάλλαγμα? Αντάλλαγμα, κανένα. Μας έκανε μάλιστα και μετόχους στο τηλεοπτικό του κανάλι χωρίς να βάλουμε μία. Έλα ρε Φοντά, στην πλάκα τώρα. Ναι, σου λέω, εγώ θα είμαι ο γενικός διευθυντής και εσύ
Κάτι θα βρούμε και για σένα. Έτσι, κάτι θα βρούμε και για μένα, Και πού θα γίνει αυτό το κανάλι? Εδώ, στο Πλάκας Μέλαθρον. Κάναμε υπενικίες. Τι έκανες, βρε αθιόφοβε? Βρε απατεώνα, βρε. Θα λειτουργεί το Πλάκας Μέλαθρον ως τηλεοπτικό κανάλι ενός κρεατέμπορα, ρε. Αρνούμε κατηγορηματικά. Α, τώρα τέρμα. Υπέγραψες. Φέρε εδώ τα συμβόλαια γρήγορα. Βρε, θα γίνουμε ρεζίλοι στην Όκρα. Θα μας κόψουν την επιχορήγηση. Σκέψου τη Σφάλσκοπ, βρε. Τι είναι αυτά? Δικά σου. 100 χήνες. Ένα πρώτο δωράκι του Πελοπίδα. Και νομίζει αυτός ο αχρίος, δε, ότι μπορεί να δωροδοκίσει εμένα με 100 ψωροχιλιάρικα. Ο Αριστείο Δημητρέας δεν εξαγοράζεται, ρε. Τηλεόραση με πιο... Α, ναι, γιατί εδώ φαίνεται περίεργα να πω. Αλλιώς θα το δούμε τηλεόραση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μην κουνιέσαι, ρε χαϊβάνη, και θολώνει εικόνα. Καλά σου λέει, ρε. Yep. Τι γίνεται, ρε μάγκες? Ελάτε να φάτε, σας έφερα πράγμα. Σιγά σιγά, κύριε Πελοπίδα, όχι τώρα, εργάζομαι. Τι έγινε, μωρό μου, σε στενοχώρησα? Yep. Δεν πειράζει, Ελενάκη. Ας κάνουμε ένα τέταρτο διάλειμμα να φάμε. Ωραία. Α, Άρη, να σου συστήσω. Ο κύριος Πελοπίδας Κίτσουλας. Το συνεταιράκι σου. Ναι. Αριστείο Δημητρέας, χειροπολίτη. Τι γίνεται, ρε φιλάρα? Καλά που είσαι και γαμώ τα αντισύματα, να πούμε. Και από εδώ η Τούλα. Τι ξέρει? Πρώτο αστέρι στη νύχτα. Μαντάμ, γοητευμένος. Παρομοίως. Βγάλε, μωρή, τις μπύρες. Ελάτε, παιδιά, κοπιάστε! Ελάτε να φάτε ένα από τα δικά μου κρέατα, Τρως και γλύφεις τα δάχτυλά σου. Και παιδιά, καμιά χαρτοπετσέτα να φέρω. Σόπαρα καημένα χαρτοπετσέτα. Με τα δάχτυλα, με τα χέρια είναι πολύ πιο νόστιμο. Φάε, μανάρι μου. Φάε, μανάρι μου, να κάνεις πιασίματα. Που είσαι με τον παρντόν. Φόντα. Το τρως. Όχι το κομψίδι, ρε. Το παιδί, λέω, το μωρό. Το τρως. Υπάλληλός μου είναι. Και έπειτα. Δεν είναι σωστό. Άσε, θα το φάω εγώ. Μπράβο, ρε Φόντα. Μπράβο. Έγινε τσικλαμέν. 3 μερόνυχτα δουλέψαμε, αλλά το στήσαμε. Μπράβο, μπράβο, Φόντα. Αυτά εδώ τι είναι? Αυτά είναι τα monitors. Τα ποια? Τα monitors. Α, και τι κάνουν? Αυτά δείχνουν ό,τι βλέπει η κάμερα. Τι λέω, ρε παιδάκι μου? Τι σου φτιάχνουν, ρε καριόλιδες οι Ιαπωνέζοι? Α, και να φανταστείς, ρε μάγκα, ότι όλα αυτά τα συμπράγκαλα τα χτύπησα κοψοχρονιά, μαζί με το προσωπικό. Μια 20 για όλο το μαγαζί. Μαγαζί? Τι μαγαζί? Κανάλι εννοεί. Από αυτά που κλείσανε, γιατί δεν πήραν άδεια από το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Μάλιστα. Και μια και ο λόγος περί αδείας, κύριε Πελοπίδα μας, έχετε εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας για το Πλάκα TV? Τι λέει ο δικός σου, ρε Φόντα? Νομίζω ότι έχει λίγο δίκιο, κύριε Πελοπίδα. Λοιπόν, ακούστε, μάγκες. Την άδεια την έχω στο χέρι. Έχω κάτι δικούς μου κολλητούς στο συμβούλιο, με πιάνεσε. Τους έχω φλωμώσει στον Μπομφιλέ και στο Ψαρονέφρι. Αν όμως παρόλα αυτά δεν σας εγκρίνουν την αίτηση, θα πάνε χαράμι τόσα λεφτά. Σιγά τα λεφτά, ρε Φοντάκο. 3 φορτηγά μοσχαρίστες γλώσσες είναι. Σωστά, τόσο κάνω. Έλα, εγώ τι κάνω, το κάνω για το τουλάκι. Είμαι καψούρης μαζί της, τι να κάνω. Μάλιστα. Ένα πράγμα δεν κατάλαβα. Ποια ακριβώς θα είναι η συμμετοχή της Δεσποινίδος Τούλα στο κανάλι? Τι δεν κατάλαβες, ρε Φλούφλη? Θα τραγουδάει το κορίτσι. Μάλιστα, θα τραγουδάει. Αυτό το κατάλαβα. Το Φλούφλης δεν κατάλαβα. Ποιον παίρνεις? Την Τατιάνα, βέβαια. Τι να την κάνεις? Τι να την κάνω? Για να έρθει να σταματήσει αυτό το ανοσιούργημα που ετοιμάζεται να διαπράξετε στο Πλάκας Μέλαθρον. Με αυτό το χιδαίο υποκείμενο, αυτό το κρεατέμπορα. Δεν είναι κρεατέμπορος, κτηνοτρόφος είναι. Έλα, μωρέ, τι Γιάννης, τι Γιαννάκης, αυτό δεν είναι κανάλι που πάτε να κάνετε. Αυτό είναι σκυλάδικο. Σοπακαημένε, business κάνουμε. Τι business, ρε ξενοφών? Εμείς εδώ ασχολούμεθα με τις τέχνες, με τον πολιτισμό. Ηρέμησε, αγόρι μου, θα τα πάρουμε χοντρά. Ρεζίλη παγκοσμίως θα γίνουμε. Γιατί? Γιατί? Διότι δεν μπορεί εγώ, Αριστείο Δημητρέας, να παίζω βιολί δίπλα στην Τούλα της Κιλού. Και ποιος είπε ότι εσύ θα παίζεις βιολί? Έχουμε άλλα σχέδια τώρα. Δεν είμαστε καλά.
Εγώ δεν συνεργάζομαι με αυτό το χασάπι. Δεν είδες πως την κοιτάζει την Ελένη. Λες και είναι παϊδάκι. Γιατί εσύ πως την κοιτάς? Έλα ρε Φόντα τώρα. Ας πούμε λέει συνέχεια φλούφλι να μου και μου τη δίνει. Jason Scott. That's right. Φόντα, έλα να φας. Τι έχεις φτιάξει? Τι άλλο, ότι τρώμε όλη τη βδομάδα. Το μπομφιλέ του Πελοπίδα. Τόσα κιλά μας έστειλε. Το πρωί μου φέρανε 10 κεφαλάκια αρνίσια και 2 σικοταριές. Ωραία. Τι ωραία, βρε Φόντα, θα σου ανέβει κι άλλο η χοληστερίνη. Δεν παθαίνω τίποτα εγώ. Φέρε με εδώ να φάω. Γιατί κάνει συνέχεια, Ζάπη? Ενημερώνομαι. Θέλω να δω τι παίζουν οι ανταγωνιστές μας. Μελετάω τις ακροαματικότητες. Διευθυντάρα μου, εσύ. Φόντα, σκέφτηκες τι θα κάνω εγώ στο κανάλι? Ό,τι γουστάρεις. Θέλεις εκπομπή, θέλεις δουλειά γραφείου, διάλεξε. Θείας, ανοίγω. Έχουμε προχωρήσει σε πιλωτική προβιομηχανική φάση. Καλησπέρα! Μανά, τι έκπληξη! Είχα μια δουλειά εδώ κοντά και είπα να περάσω να δω τι κάνετε. Τι κάνεις, Φόντα μου? Υπομονή. Σου έφερα τρουφίτσες, ψαρέσουν. Φόντα, σου φέρνω να φας. Φόντα, τώρα που ανέλαβες το κανάλι, σου έφερα να διαβάσεις μερικά καταπληκτικά σενάρια. Τα γράφουν δύο φίλοι μου. Δεν έχω καιρό για διάβασμα. Πες με δύο λόγια περί τίνος πρόκειται. Να, τούτο εδώ είναι η ιστορία μιας ορφανής που έμεινε έγκυος. Επειδή ο τύπος δεν ήταν φερέγγυος. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για αυτά. Κάτι άλλο, πιο κωμικό έχει. Πόσαμε. Ορίστε, εδώ είναι η συγκατοίκηση τριών τύπων και μιας γάτας. Μιλάμε για πολύ γέλιο, ε. Γάτα. Κι αν η γάτα δει καν αποτύχει στο στούντιο να τρέχουμε να την ψάχνουμε. Ασύμφορο, άλλο, άλλο. Καμιά ερωτική ιστορία έχεις? Και βέβαια έχω. Να. Εδώ είναι η ιστορία ενός βοσκού, ο οποίος έρχεται στην πρωτεύουσα, κάνει πολλά λεφτά και ερωτεύεται μια τραγουδίστρια της όπερας. Της όπερας. Άμα την κάνετε σκυλού, κάτι μπορεί να γίνει. Αναστατώνω με μαζί σου μάτια μου, απογειώνω με. Αναστατώνω με, όλα τα παρατάω και ξεσηκώνω με. Γεια σου, ρατουλάρα! Από φωνή, ε! Ορμάρα! Πες μου τι παθαίνω, μόλις αντικρίζω, τα χάνω και αυτό το νιώθουν μόνο οι ερωτευμένοι. Δεν μου λέτε, κύριε Πελοπίδα μου, δεν θα μπορούσαμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα και κάποιο κονσέρτο για βιολί? Και ποιος θα παίξει? Εγώ φυσικά. Παίξει και βιολί, ρε φλούφλι. Μη το λες φλούφλι. Κοντζά με επίτροπος ήταν. Σοβαρά? Γεια σου, ρε τουλάρα! Ρε επίτροπα, δημοτικά παίζεις? Μόνο κλασικά κομμάτια εκεί. Αυτό λέω και εγώ, ρε δικέ μου. Την Παπαλάμπρα να πούμε, την ξέρεις? Πώς είπατε? Άστο, ναι, Πελοπίδα, με αυτός μόνο Μπαχ παίζει. Ποιος ήρθε? Άσε, δικέ μου, πού είσαι? Ξέχνα το, δεν μας κάνεις. Εσύ την πλήτσα μου, τι ακούμπι θέλεις, μανάρι μου? Φαντά, το μωρό από εδώ είναι η αδυναμία μου. Έθελα μου την κάνεις και την πρώτη φίρμα. Θα σας παρακαλέσω να μην την ενοχλείτε. Η Δεσποινή Ζαχαρίου έχει ειδικευθεί σε θέματα της ΕΟΚ. Να μου κάνετε τη χάρη, κύριε Άρη, μην μιλάτε για λογαριασμό μου. Έχω κι εγώ τις φιλοδοξίες. Καλά σου λέει το κορίτσι, ρε μάγκα. Ρε Συφόντα, δώσ' τώρα κι αυτόν καμιά εκπομπή, μη μας ζαλίζει τον έρωτα. Γεια σου, ρε τουλάρα! Αναστατώνω με, όλα τα παρατάω και ξεσηκώνω με. Αναστατώνω με. Τατιάνα μου, ιδού άνθρωπος που θα μας εκθέσει στην ΕΟΚ. Κυρία Σβάρτσκοφ, πώς αυτό το ξαφνικό? Με ειδοποίησε ο Άρης και ήρθα επιγόντως. Πού σου ρε, αυτό λέγεται χαφιεδισμός. Έκανε πολύ καλά και με ειδοποίησε ο Άρης. Τι γίνεται, κύριε Νικολάου, τι σκαρώνετε πάλι? Κυρία Σβάρτσκοφ, θα σας ειδοποιούσα, αλλά ήθελα να είμαστε έτσι λίγο πιο έτοιμοι. Ετοιμάζουμε ένα τηλεοπτικό κανάλι τέχνης και κουλτούρας. Ποιας κουλτούρας, καημένε μου, αυτό είναι σκέτο σκυλάδικο της Τούλας. Αν είναι έτσι όπως τα λέει ο Άρης, κύριε Νικολάου, ξεχάστε το. Yeah. Τι γίνεται, ρε μάγκες? Α, κύριε Πελοπίδα, να σας συστήσω. Από εδώ η πρώην σύζυγος του κυρίου Επιτρόπου, υπεύθυνη των οικονομικών της ΕΟΚ, η κυρία Τατιάνα Σβάρτσκοφ.
Τι κάνατε, κυρία μου? Ρε επίτροπα, είχες τέτοια γυναίκα και την άφησε να σου φύγει, ρε. Ο κύριος? Είναι ο κύριος Πελοπίδας Κίτσουλας, ο χρηματοδότης μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ, να δείτε. Βοητευμένος. Μα καλά, δεν θα λάβεις κανένα μέτρο για να διορθωθεί επιτέλους αυτή η κατάσταση? Μα και βέβαια όχι. Ο κύριος Πελοπίδας είναι άνθρωπος του λαού. Έχει καλές προθέσεις, διαθέτει ένστικτο. Μα θα ρεζιλευτούμε. Φτάνει να σου πω ότι δεν με αφήνουν να παίξω ούτε καν μια σονάτα για βιολί. Α, γι' αυτό σαμποτάρεις όλη αυτή την προσπάθεια, ε? Πάλι προσωπικές σου φιλοδοξίες. Εγώ? Ελένη μου, σε παρακαλώ, εξήγησε στην Τατιάνα ποιος είναι αυτός ο κύριος Πελοπίδας και τι πάνε να σκαρώσουν με το Φόντα. Έχετε άδικο, κύριε Άρη. Με το πλάκα στη βή μας ανοίγονται νέοι ορίζοντες. Λοιπόν, Ανά, πρώτο θέμα μας, λέω, να είναι η εργαζόμενη γυναίκα. Αχ, Βρεστά, σε αυτό το θέμα έχει ξεπεραστεί. Καλύτερα να μιλήσουμε για τα χωρισμένα ζευγάρια. Πριν, Ανά, ο Φόντας μου είπε ότι το θέμα πρέπει να είναι πιασάρικο, αλλιώς θα μας το απορρίψει. Αμάν, Βρεστάσα μου, και εσύ ο Φόντας και ο Φόντας το Φόντα ρωτάς? Τι ξέρει ο Φόντας, αυτός είναι άσχετος από τηλεόραση, μόνο από φαΐ ξέρει. Καλησπέρα. Καλώς τον κύριο διευθυντή. Γεια σου, Ανά. Βάλε μου να φάω, Στάσα, πεινάω. Έχει από εκείνα τα κεφαλάκια του Πελοπίδα. Φέρτα. Σου έφερα και τρουφίτσες. Μα, τι βλέπω, Ανά, με συμπάθησες ξαφνικά? Πολύ στα οπα-όπα με έχεις τελευταία. Α, δεν έχεις δίκιο. Εγώ δεν έχω πει ποτέ κακή κουβέντα για σένα, Στάσο μου. Η Νανά σε λατρεύει. Βλέπω δουλεύετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, αύριο να είστε έτοιμες. Το Σάββατο βγαίνουμε στον αέρα. Τη Δευτέρα συνεδριάζει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο για την άδεια. Βρίφονται τόσο γρήγορα, χρειαζόμαστε κι άλλες πρόβες. Τι πρόβες? Η Τούλα μία πρόβα έκανε και είναι κιόλας έτοιμη. Η Τούλα? Ποια Τούλα? Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Πλάκα TV σας καλωσορίζει στη συχνότητά του. Το κανάλι μας φιλοδοξεί να σας προσφέρει όλα αυτά που δεν τολμούν να σας παρουσιάσουν οι άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και ας ξεκινήσουμε με την εκπομπή Ανακρίσεις με τη Στάσα και την Ανά, ή αν θέλετε με την Ανά και τη Στάσα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, έτοιμες. Πάμε λοιπόν. 5, 4, 3, 2, 1. Φίλες και φίλοι του Πλάκα TV, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Δεσποινίδα Έφη Δελιβοριά, έκτη επιλαχούσα για τον τίτλο της Μις Γάμπα, της περιοχής Τέος Διοικήσεως Πρωτευούσης. Το θέμα της εκπομπής μας είναι ομορφιά και εξυπνάδα. Μπορούν άραγε αυτά τα δυο να συνυπάρξουν? Τι λέτε, Δεσποινίδα Δελιβοριά, μπορούν? Βεβαίως και μπορούν. Γιατί τάχα να είναι καταδικασμένες οι ωραίες γυναίκες στο ρόλο του διακοσμητικού φυτού, όπως λέμε, της γλάστρας? Ενώ οι περισσότερες από αυτές διαθέτουν πολλά άλλα προσόντα. Έτσι δεν είναι, Δεσποινή Σέφη? Η άποψη αυτή βέβαια είναι εντελώς φαλοφασιστική. Στοπ, σταματήστε. Γιατί δεν την αφήνει την κοπέλα να μιλήσει? Μα δεν ξέρει ελληνικά, Φόντα μου, Εγγλέζα είναι. Και γιατί φέρετε Εγγλέζα? Για να μην μιλήσει. Καλά, τι σώση συνέντευξη είναι αυτή, το γενατόμο? Εμείς τα μιλάμε και οι καλεσμένοι μας τα ακούν. Καλά, καλά, συνεχίστε. Άμα δείτε εσείς εκπομή, γράψτε μου. Α, κύριε Φόντα, τηλεφώνησε ο κύριος Πελοπίδας, είπε έρχεται που να είναι. Εντάξει, Ελένη. Άρη, τι γίνεται, σε λίγο είναι η σειρά σου. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα, κάνω ορισμένες προσθήκες. Τι θέμα είναι? Περιέρωτος, φυσικά. Πρωτότυπο. Έτσι γενικά ή αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο? Και έτσι, με τη βοήθεια της καλεσμένης μας, της Δεσποινίδας Έφης Δελιβοριά, αποδείξαμε πως μπορούν κάλλιστα να συνυπάρξουν ομορφιά και εξυπνάδα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Ελενάκη, σε παρακαλώ, πήγαινε πάνω εσύ για τα σύμβολα των συνεργατών. Μάλιστα. Έλα, Τούλα, η σειρά σου, εσύ είσαι τώρα. Πήγαινε να καθαρίσεις τη σκηνή, ρε Βουκεφάλα. Εντάξει, τσι. Αυτό το μπουζούκι που μου φέρες, ρε αφεντικό, είναι για αυτή σήμα να πούμε. Για ντεκόρ τον έχουμε, κούκλα μου. Αφού θα παίζει το playback. Η φωνάρα σου μετράει, όχι αυτός. Πότε θα με νυχτοπερπατήσεις, αγόρι μου? Ρε Τούλα, για να σε βγάλω εγώ έξω, θέλω να μισθώ. Και δεν ταξίζω, αφεντικά, ρε μου. Ιστορία μου, αμαρτία μου, πάθος μου μεγάλο. Φόντα, εμείς τελειώσαμε. Η σειρά σου, Τούλα. Είσαι αρρώστια μου με στα στήθια μου, και πώς θα σε βγάλω.
αναστατώνω με, αναστατώνω με, μαζί σου μάτια μου, απογειώνω με, αναστατώνω με. Κύριε Νικολάου, ποιο είναι αυτό το γίνεο? Η ευνοουμένη του κυρίου Πελοπίδου. Α, έτσι. Στοπ! Αλτ! Σταματήστε! Κύριε Νικολάου, πετώ εξηγήσεις. Με φωνάξατε σήμερα να κάνω εκλεκευμένη εκπομπή για θέματα της ΕΟΚ. Νομίζετε ότι μπορώ να εμφανιστώ εγώ στην τηλεόραση με αυτό το καρακιτσαριό? Φολκλόρ είναι, κυρία Τατιάνα μου. Μουσικό διάλειμμα. Και θα βγαίνω εγώ μετά από αυτό το σούργελο? Εγώ σας τα έλεγα, δεν με ακούγατε. Έσχος, 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 έσχος. Ποια κότα είπε να σταματήσω? Ποιον είπες κότα, μωρί? Τα ρίξε και στον άντρα μου η σκυλού. Ποιέσα, μωρί γιώσα. Ποιον είπες, μωρί γιώσα? Τι γίνεται, ρε μάγκες? Γιατί τσαμπουκάδες? Μια μικρή διαφωνία, Πελοπίδα μου, για τη σειρά των ονομάτων. Λοιπόν, μάγκες, τέρμα, ε. Τα δίφραγκα, στοπ, το διαλάμε το μαγαζί. Γιατί? Γιατί το συμβούλιο λέει δεν συνεδριάζει του χρόνου και αν. Καλά το έλεγα εγώ ότι δεν θα δώσουν άλλες άδειες. Έχετε επενδύσει όμως τόσα χρήματα, κύριε Πελοπίδα. Σιγά τα χρήματα, ποιος τα λογαριάζει? Μα τρία φορτηγά μοσχαρίστες γλώσσες είναι. Τα ζώα να είναι καλά, έφοντα. Τι δηλαδή, εγώ δεν θα έχω δικό μου κανάλι? Μη σε νοιάζει, μανάρι μου, θα σου αγοράσω μαγαζί στην παραλία δικό σου, όλο για πάρτι σου. Εντάξει. Τα ζώα να είναι καλά, για χαραντάν. Γεια σας. Κατάλαβε να μας φέρει τη σκύλου εδώ πέρα. Το τσούβελο, με έπαιρνε ένα μικρόφωνο. Κατάλαβε, δεν είναι πράγμα. Είχες δίκιο.